Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, θέλω να πάρω αυτή τη στιγμή να πω μπράβο στον εαυτό μου, καθώς άνοιξα τη μετάδοση ακριβώς πριν το σφύριγμα, okay. Παρακολουθούμε λοιπόν την αναμέτρηση μεταξύ Old Stars Salonica και Hotels Elvin στην δεύτερη αναμέτρηση για τα playoffs. Νομίζουμε 63-60 είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι, είχαν κάνει ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Οι Χόστον Σέλτιξ αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν το πρώτο παιχνίδι. Είχαν βρεθεί να βρίσκονται. Είχαν βρεθεί να βρίσκονται, σπίτια να σου πετύχει. Ήταν πίσω, εν πάση περιπτώσει, με 23 ολόκληρους πόντους στη λήξη του πρώτου μισού. Κατάφεραν να έχουν διαφορά στους 3 πόντους και αυτή τη διαφορά καλούνται απόψε να υπερκαλύψουν για να περάσουν στην επόμενη φάση ματούλα. Σε ένα πρώτο τρίποντο στην 3 σε μία από τις πρώτες επιθέσεις των Old Stars είναι άστοχος. Ο Καλέτσης, πρώτη πάσα. Έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους οι Celtics. Έχουν 9 στη διάθεσή τους οι Old Stars Salonica, αντίστοιχα. Προφορεί μπάλα στην περίμετρο σε μία από τις πρώτες επιθέσεις των Celtics. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Δεν θα δικαιώσει τον Ποδοσιώπη. Υπάρχει σφύριγμα. 0-0 λοιπόν ακόμα στο παιχνίδι, στο πρώτο 1 και 5. Έχουμε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Ζήτησε εκεί πέρα από την επαναφορά ο Ζαμάνης. Πήραμε μια πάση, είναι άστοχος. Ματούλα θα κερδίσει το φάουλ, το πρώτο φάουλ των Celtics στο παιχνίδι. Έχει ορίσει τον Βασίδη. Καραφίλης στην επαναφορά. Δεξιάτης, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος MVP στο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι. Γυρίσει με ένα αριστερό χουκ και θα το βάλει φράξη στο Βεργίδη. Γυρίσει και θα στοιχίσει ο Καρδάνας. 2-0 ανοίγει λογαριασμό για τους Old Stars και συνεπώς για το παιχνίδι. Και καλέτσες. Αμυναζόνης τώρα από τους Old Stars. Ο Αλεξιάτης αναφέρθηκε σε αυτό στη σχετική συνέντευξη που παραχώρησε πριν το παιχνίδι. Βεργίδης. Υπάρχει σφύριγμα για βήματα κατά την εκκίνηση της προσπάθειάς του έπειτα από προσποίηση. Ένα από τα πιο συχνά λάθη, ειδικά από τη γωνία, ειδικά μετά από προσποίηση. Ειδικά έπειτα από προσπάθεια για επίθεση κατά μέτωπο. Μπέτσιος, στο 3, Ματούλας το έχει πάρει προσωπικά, θα ευστοχή για αυτή τη φορά. 5-0. Κόψε τον Αντιβεργίδη που πάρει τα μπάλα στην κορυφή. Μαντούλα στον επιτηρείο, ο οποίο Μαντούλα πήγε και σε δεύτερο παίκτη, ο οποίο αστόχησε όμω τον Βασιλιά πίσω στο τρίποντο που γύρισε. Για να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα, δεν τα κατάφερε στην πρώτη φάση. Μαντούλα και πάλι από την άλλη γωνία για τρεις. Και πάλι έστοχο! 8-0. Έχει κλείσει χρεστά ο forward των All Stars. 8-0 λοιπόν, ψάχνουν μετά από 2,5 αγωνιστικά λεφτά ακόμα του πρώτου πόντου του οι Ράσινγκ. Μάρις μέχρι μέσα, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι το φάουλ γύρω από τον Αλεξιάδη είναι για 2 βολές. Για να δούμε αν θα έρθουν τώρα οι πρώτοι πόντοι για τους τεχνικά απόψε φιλοξενούμενους του Σάνικα Αρίνα. Εύστοχος στην πρώτη, 8-1, πράγματι. Στο rebound και υπάρχει σφύριγμα, θα παίξει μπάλα. Μιλιάδης, Τούλας, τέτοιος στη γωνιά. Το Κάνας είναι επίσης δίπλα του. Τώρα βυθίζει μέσα στη ρακέτα, σουτ για 3. Στον Αφήλης είναι άστοχος, προτίμησε να πάρει το τρίποντο. Δεν δικαιώθηκε. Σιώπης. Ζήτησε, δεν θα πάρει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο Περχαλέτσης. 10 δευτερόλεπτα. Ζωμάνης. Καλό passing game, πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος στο... στην προσωπική ενέργεια που... πήρε ο Βασιώπης. Μοντούλας. Καρφίλης δεν πήρε. Δεξιάδης. Στην γωνία. Βγήκε από το τρίποντο. Ψάχνει πάσα, θα την βρει στο Μπέτσο στα 10 δευτερόλεπτα. Θα δώσει και ένα screen μετά την μπάλα. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες του Μπέτσιτς, βρήκε ανοιχτό διάδρομο, επαρκή ανοιχτό διάδρομο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 10-1. Έχουν ξεκινήσει ιδανικά οι All Stars στο πρώτο τετράλεπτο.
3,5 λεπτό για να είμαστε ακριβείς. Καλέτσις. Ο Τσέφης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Ο Τοδογίδη. Ο Τούλας. Καμιλά ο Τροκάνος στο Μοστάρι για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος στο παιχνίδι. Θα γυρίσει, έχει πάει και δεύτερο, έχει πάνω, γύρισε. Κέρδισε το φάουλ από τον Βεργίδη. Τροκάνος στις βολές. Γεωργίου ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον εμφυσικό χώρο, νομίζω. Και πράγματι τώρα θα αλλάξει τον Γκουτζαμάνι, παίρνει και τις σχετικές οδηγίες για το ποιον παίκτη να μαρκάρει. Πρώτη αλλαγή λοιπόν στο παιχνίδι για απόψε. Βασίλη, δηλαδή. Κουαντρούπλου σκορ στους Ανκαρίνα. Στους 9 πόντους η διαφορά. Ο Σιώπης. Ο Γκίδης κοίταξε το καλάθι. Θα καλέσει σου για 3. Είναι άστοχος ο μπόμπερ των Celtics. Καλάθι και φάουλ έπειτα από επιθετικό rebound. Ξέχνα από μηχανής θεός. Ο Σιώπης βρέθηκε μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Κέρδισε. Και το φάουλ. Βαντώθησε της μπάλας. Το rebound από τον Τροκάνα στον Μασούλα. Σαραφίδης μέχρι μέσα έχει σταθεί στον αέρα. Δύσκολη προσπάθεια ενδεχομένως να πήγε να εκμεύσει κάποιο φάουλ. Ετοιμάζεται μια αλλαγή. Και για τους All Stars. Καστή πάσα από τον Καρκαλέτσι. Άλλαξε με τη γωνία, θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Αλεξιάδη. Είναι άστοχος. Δείξε φάουλ, δεν το πήρε. Ο Ματούλας έχει ξεχειριστεί στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι έστοχος, από το πιστεύει εκεί πέρα. Αποφάσισε να μην πάει πολύ αποφασιστικά στην φάση και να μην κάνει και το φάουλ. Θα δώσει ευκαιρία για έμεσο τρίποντο στο Ματούλα και πάλι. Βεργίδης. Ο Βοσιόβης. Δεν πήρε. Game, δε, θα πάρει σε δεύτερο χρόνο τελικά μετά από την συγκυρία. Ο Καλέτσι θα σουτάρει για 3 μετά από τον Καλωσίδη. Νάσο, ο ίδιο επιθετικό ρημάνο του Καστή Πάσα. Υπέροχη συνεργασία θα αποδώσει ο Καρπούς. Άλλαξε την μπάλα με τον Βοσιόπη και την άφησε στο καλάθι εν τέλει. 14-7. Άψογη συνεργασία των δύο παιχνιδιών μέσα στην δύσκολη ρακέτα. Τέτοιο. Ο Τούλα έχει κοστάρει πολύ αποφασιστικά. Δεν θα πάει βοήθεια πάνω του πρώτο χρόνο. Σαραφίδη σου για 3 χρόνια βρεθεί ελεύθερο. Άσοχο αρχίζει στο rebound. Καλωσίδη. Την αριστερή πτέρυγα. Βεργίδης πήγε για το overplay. Ο Ματούλας έπαιξε ένα mind game, δεν πήγε τελικά. Ο Καλέτσης στον Λουκ Πάσα πήρε από τη γωνία στο 3. Ο Μανός του Γεωργίου είναι άστοχος τώρα. Μία ακόμα μακρύτη πάσα ο Ματούλας. Και πάλι στο ανοιχτό κοινό και πάλι το αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και ο κλήματα από τον πάγκο του Μαστρογιάννη. 16-7. Γεωργίου. Χέρια φωνάζουν από τον πάγκο των All Stars. Βασικό στοιχείο της ζώνης που παίζεται. Είχαν πάει δύο παίκτες να κλείσουν. Ο Βασιόπι, αλλά αυτός βρήκε μία πάσα στον Καρκαλέτσι, ο οποίος στην κίνηση άφησε την μπάλα στο καλάθι. Για δύο ακόμα πόντους, 16-9, μειώνουν οι Celtics. Δεξιός. Δύο Αλεξιάδης, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Δεξιός πάει μόνος του κόντρα σε όλους και σε όλα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. 18-9. Πέρασε τουλάχιστον τρεις παίκτες συνολικά. Ο Σιώπης δεν θα πάρει την μπάλα στην πρώτη φάση. Βεργίδης, για 3 είναι άστοχος, Καρκαλέτσης πάχεται για το rebound, δεν το κατάφερε. Ματούλας τελικά, καθώς δύο παίκτες, συμπαίκτες του πάλεψαν για το αμυντικό διορθώνο. Σαραφίδης, του κάνα στη γωνία σου για 3 είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Του Καλασίδη, 3 λεπτά για την συμπλήρωση του πρώτου αγωνιστικού δεκαλέπτου. 3-2 τα ματικά, έχουν 1 και 2 φάουλ εδώ στην All Stars της Celtics αντίστοιχα. Κάτι για time είπε ο Ματούλας, αν πρόλαβα να δω καλά. Λέμε μια επιφύλαξη, υπάρχουν βήματα στην προσπάθεια. Καρκαλέτσι, με διορθώνω αλλαγή είχε Ραναγγίλη. Κατρά να σε περάσει στη θέση του Αλεξιάδη. Δεν υπάρχει κάποια αυξομοίωση στο σκορ του... στο ύψος των All Stars, διορθώνω. Αυξομοίωση στο σκορ. Πάλι δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο αύξηση. Αν υπάρχει
λάθος και διορθωθεί. Anyway, Μπέτσιος. Δεν κατάφερε να πάρει ο Ματούλας, ο Σουηδός πάνω του. Καλέτης έκλειψε. Θα σκοπείς. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Σκοπείς τον Ράνα. Δεν πέρασε στο παρκέ, έκανε το πρώτο φάουλ του. Άστοχος την βολή, Βεργίδης στο επιθετικό rebound. Η Βελπλάτη θα γυρίσει, είναι άστοχος. Παίρνει στον Κάνα, ένα ακόμα επιθετικό rebound όμως. Καλέτσες. Κόβι φωνάξει κάποιος από τον πάγκο των All Stars. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Ναι. Άστοχος. Γεωργίου, το κάουτ φωνάξει από τον πάγκο για τον... Για τους παίκτες των All Stars που βρίσκονται στο παρκέ. Προφήτης βαρύ μας χρειάζεται τον Κατράνα. Καλό, μπορούσε να στάρει, αλλά δεν το επέλεξε ο Μπέσχιος. Μπέσχιος, καλή άμυνα από τον Καρκελέση πρώτο στο μεσά, δευτερόλεπτα. Συγκράτησε τον παίκτη των All Stars και φάουλ στον Σαραφίδη. Ακολουθεί στον Καλασίδη. 14 δευτερόλεπτα λοιπόν. Στανάζει στην επαναφορά. Μπέσχιος. Μπέσχιος για το κλέψιμο, ο Καρκαλέτσης είχε ξεχυθεί στα ανοιχτό γήπεδο, ήταν έτοιμος βασικά. Τράβησε να δάμει τον άνθρωπος. Γιου το... Rebound. Σιώβης. Κορυφή. Χέρια και πάλι πρέπει από τον πάγκο. Πάρει ένα screen από τον... Σιώβη ένα running floater, είναι άστοχος ο Καρκαλέτσης. Ένα επιθετικό rebound, μύτη του από Σιώβη είναι άστοχος. Και αυτός, Σαροφίδης. 18-11. Μπέτσιος. Ζήτησε την πίνα ανάμεσα σε δύο τροκάνα. Ξαναέδωσε ο Σαραφίδης και πάλι σε διατρίζει. Ναι, έχει το φως τώρα. 21-11 έχει πάρει προσωπικά και αυτός. Θα τώρα στρογγυλοποιείται στους 10. Πάρτε θέση, φανάζει μας Παγιάννης από τον πάγκο. 21-11. Κανασίδης. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο από τον Σαραφίδη. Μπάλα πήγε όμως στο προσωπικό του δίπολα από τον Καργαλέση. Καλό μας πήγε μία ακόμα φορά. Celtics θα μετρούσε το καλάθι, δεν έμενε, πράγμα που σημαίνει δύο βολές με τον Παπασιώπη. Το φάουλ που κέρδισε από τον Ματούλα. Έξω εγώ στην πρώτη, προφορά κάτω από τους 10, στους 9. Στη δεύτερη 21-13. Μισό λεπτό στην πρώτη περίοδο, Ματούλας. Είναι λίγο ψέστη με τον χρόνο απόψε, η αλήθεια είναι. Εδώ σε ένα σκρίνο κατράνος, δεν θα βγει το πικερό, θα πάρει την μπάλα. Σαραφίδης, πετυχνά στον Ματούλα, ο οποίος θα γυρίσει, κάνει πάει δύο παίκτες πάνω και τελικά έχασε την μπάλα μέσα στο χέρι του. Μπερδεύτηκε, βγήκε η άμυνα για τους Celtics. Να δούμε αν μπορούν να μοιάσουν περαιτέρω στα επόμενα 35 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον μία επίθεση αυτή που βλέπουμε τώρα είναι για αυτούς. Σιώπης. Τώρα πας στην game, είχε βρεθεί μαρκαρισμένο από ψηλότερο παίκτη από τον Μπέτσιο σουτ για 3, το οποίο πήρε... Ο Σιώπης και υπάρχει επιθετικό rebound σαν από μηχανής θεώστε εκεί πέρα τον Τζέι εκεί πέρα μάλλον ο Καρκαλέτσης για να αφήσει πάνω στο καλάτι. Ένας εκ των πρωταγωνιστών των Celtics. Ο Γάνας, 8 δευτερόλεπτα, όλα για τους All-Stars. Σουτ για 3, απέναντι στο Βεργίδη, είναι έστοχος! 24-15, 2 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα σουτ. Ωραία, θα δείξω ότι θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Ο Βασιόπη, το οποίο δεν μπήκε, υπάρχει και απλώς για να παρθεί. Τελικό σκορ λοιπόν, πρώτη περίοδου, 24-15, βρίσκονται στο συν 9 οι All-Stars. Και αν βάλουμε στο συνάθλημα και τους 3 πόντους που έχουν από το πρώτο παιχνίδι, η διαφορά έχει πάει στους 12 συνολικούς. Υπενθυμίζουμε πρέπει να υπερκαλύψουν και την διαφορά 3 πόντων των πρώτων 3 πόντων οι Celtics αν θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση που κερδίσουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι με 3 πόντους, πάμε στην παράταση. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, το σκόρ είναι στο 24-15. Πάμε για το καθιερωμένο δραματικό zoom out από τον πίνακα του ταμπλό. Πρώτη κατοχή λοιπόν για την έναρξη της δεύτερης περίοδου είναι για τους Celtics. Έχει περάσει ο Βλάχος στην σύνθεση των All Stars. Αυστηρή άμυνα ζώνης
πιο αυστηρή από τις προηγούμενες φορές που το επιχείρησαν. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Old Stars για 3 είναι άστοχος στην περιοχή. Υπερβολικά ελεύθερος επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ για μία ακόμα φορά. Τον Καρκαλέτσι. Αποκρυπτογραφήθηκε η Αμυναζόνης καθώς είχε βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος Γεωργίου στην κορυφή. Άστοχος δεν πήγε. Βυργίδης κάτι λέει στον πάγκο. Βυργίδης είναι άστοχος στη βολή. Λάχος το rebound. Αυτός και ο Χρυσοφίδης. Θα πάρει τώρα την μπάλα που στο πλούσα έχει περάσει στον χώρο. Πήγε να πάρει μια πάσα από τον Χρυσοφίδη. Είχε κόψει μέσα, μα δούλεσε τα εκεί πέρα. Σόφιος. Κάνος θα γυρίσει με αριστερό, υπέροχη κίνηση. Κάνει τον Παπαστιώπη. Κάτω χειροκροτούμενος από τον πάγκο. 26-17. Γεωργίδης, κοίταξε το καλάθι, για δεύτερη φορά, δεν πήρε τον τρίποντο όμως και εδώ ήταν μαχαιρισμένος. Γεωργίου, κερδίζει το φάουλ από τον Βλάχο, ο Καρκαλέτσης. Χαμηλά προφανώς. Δεύτερο φάουλ λοιπόν, σε ούτε ένα αγωνιστικό λεπτό για τους All Stars. Γεωργίδης. Ο Ραμάνης. Περάσει τον... Πάλι ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Βεργίδη. Έχει περάσει ο Δουνούσης στο παρκέ. Σαραφίδης, Χριστόπουλος. Πάλι Σαραφίδης. Δεν βγαίνει για να του δώσει ένα σκήνο. Το κάνα στα 10 δευτερόλεπτα Βλάχος. Καλό passing game. Άλλαξε με το Τουρκάνα ένα jump shoot είναι άστοχο. Πάλι ψάχνει για το rebound. Δύο παίκτες του Celtics μαζί στο παρκέ από τον πάγκο. Μας έφυγε και ο Βεργίδης. Γεωργίου, Γεωργίδης, πέσει κάτι αντικείμενο στο παρκέ. Υπάρχει επιθετικό rebound, Καρκαλέτσης, σου για 3 είναι άστοχο μόνο ταμπλό. Θα την πάσα από τον Τουνούση. Και υπάρχει στήριγμα, πράγματι. Αντισύνης παίρνει το αντικείμενο που έχει πέσει στο παρκέ. Όλα καλά, Χρυσόπουλος είναι παραφορά. Πατήσει τη γραμμή πέτσι στον Σέλτης προηγουμένως. Κάνας. Σαραφίδης. Πάλι Τουρκάνας. Μουτούλος, καλό passing game. Σαραφίδης για 3 σημαντικό επιθετή ελεύθερος. Μάχη το rebound. Του δείχνει τον τελικό ο οποίος πιέζει πολύ τον Καρκαλέτσι. Θα τον αφήσει να βγάλει μια περίπτερη πάση στον Βεργίδη. Ο οποίος θα κατεβάσει την επίθεση. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Να δούμε. Καλέτσι θα πάρει και ένα σκρίνο από τον Βεργίδη. Μισόπισε ένα jump shoot, είναι άστοχος με ταμπλό ο Ντουνούτσης. Μάχει το rebound, πήγε και σε αυτή τη φάση ο Καρκαλέτσις, αλλά δεν το κατάφερε. Βλάχος. Χριστόπουλος. Προφίδης. Ο Ντουλας για 3, ένα ακόμα κάτι. Σουτ είναι έστοχος και πάλι. Δεν στέλνεται και στην αρχή της δεύτερης περίοδου ο Ντουλας. 29-17. Φορά στους 12 στην κολλική και φορά στους 15. Ο Σιώπης. Καλέσεις. Είναι άστοχος. Βλάχος το rebound πήγε και ο Βεργίδης. Πέρα το καταφέρε. Καταφύγεις. Ο Τούλας ένα ακόμα κάτι σούτ από την απέναντι γωνία αυτή τη φορά. Είναι άστοχος. Αλλά το κάνας είναι εκεί πέρα που πήγε η μπάλα. Και η μπάλα εκεί που πήγε το κάνας. Οπότε παίρνει το επιθετικό rebound. 9 δευτερόλεπτα Σαραφίδης. Γίνεται ο Χρυσόπουλος. Καλέτσι πάνω του Μαντούλας και πάλι ελεύθερος και πάλι σουτ για 3. Άστοχος. Τώρα στα 3 δευτερόλεπτα. Εκεί το rebound. Πάει μόνος του παιδί μέσα, έχει πέσει κάτω ο Μαντούλας προς τον αντίπαλος. Ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Παπασιώπη. Δεν υπήρχε ούτε επιθετικό ούτε αμυντικό rebound στην προηγούμενη φάση. Σαραφίδης. Μετά από 3,5 αγωνιστικά λεπτά δεν έχουν κάνει φάουλ ακόμα οι Celtics. Γιατί έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους, ενδεχομένως θα πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω σε αυτό το τομέα. Κάνε ένα jump shoot. Κάστοχος, όχι στον μπάνερ η μπάλα, ρε παιδιά. Και καλά στον μπάνερ. Όλα καλά λοιπόν. Σαραφίδης στην επαναφορά. Χριστόπουλος. Ο Τούλας στη γωνία έχει κλειστεί κατά από τον Γεωργίου. Πήγε να βγάλει μια πάσα, τα κατάφερε με στη ρακέτα. Καλό μάθος και η Σαραφίδης. Ένα jump shoot έχοντας περάσει και με αυτό το μύπαλο. Το Γεωργίου με τα πόδια. Στην παραγγελία προσπίση 31-17. Γεωργίου. Μουσιοπής. Γεωργίδης. Στην... 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 Στην...
πάει δύο παίκτες άμεσα πάνω του, τρεις έμεσα πάνω του, σουτιατρίζει. Σε οξυνά, στο κόστο, λάγκο στο rebound, ο τρίτος έμεσα δηλαδή. Δεν γίνεται να πάνε δύο παίκτες και άμεσα και έμεσα. Λίγο ατυχής η έκφρασή μου στην προηγούμενη φάση. Anyway, Σαραφίδης. Σαραφίδης φέρνει ένα σκέντρο τον Τροκάνο, θα εκτελέσει ένα jump shoot και είναι έτσι όπως και πάλι. 33-17, στην πρώτα λοιπόν η διαφορά. Στους 16 βρίσκονται μπροστά οι All Stars. 5-34 για το τέλος, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα, 5-34 βρισκόμαστε πρώτο πυρόν για το δεύτερο μισό της δεύτερης περιόδου. Ένα συναρπαστικό μέχρι στιγμής παιχνίδι. Πρώτη κατοχή είναι για τους Celtics. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ένα τζάμπ με τα μπλόκαρ. Καλά, έτσι είναι άστοχος για να δούμε αν θα έχουμε επανάληψη του πρώτου παιχνιδιού, καθώς είχαν βρεθεί μπροστά με 23 ολόκληρους πόντους στο πρώτο ημίχρονο οι All Stars. Έκαναν ένα σύλληπτο δεύτερο ημίχρονο οι Houston Celtics, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Για να μας συμβεί κάτι παρόμοιο, κάτι αντίστοιχο. Και απόψε σου πια τρεις άστοχα να χρησιμοποιούν από τον Σαραβίδη. Πάμε, θέσεις! Ακούστε και ο Τούλας να λέγει το καθοδιέρι για το time out στον πάγκο. Χαρακτηριστικά deflection και να το χτυπήσουμε στον εφηδιασμό, καθώς και το τρίποδο και ο εφηδιασμός είναι καλάθια μαχαιριές. Δεν καταφέρει να προσπάσω κάποιους πλειοφρύδες από τον πάντο των Celtics, να προσπάσω λίγο πιο σιγανά. Ο Γκάνας δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, Ματούλας πάει σε μια πάθη η οποία δεν προοριζόταν για αυτόν. Την εποχή θα συγκρατηθεί, 10 δευτερόλεπτα. Ο Λέτσις παίζει πολύ καλή άμυνα, αλλά πήρε το Γκάνας από τον τρίποδο, θα γυρίσει, είναι άστοχος. Βγήκε η άμυνα για τους Celtics. Περγίδης. Ο Καλέτσις πήρε από τον Μονοσιόπη, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ματούλας στο rebound. Ματούλας σε ένα πιο low tempo η επίθεση των Old Stars. Σε αυτή τη φάση Σαραφίδης έχει σταματήσει τρίπλα, θα πάρει το τρίποντο. Καλή άμυνα από τον Μονοσιόπη, σούτ για τρεις. Και πάλι έκτοπο τον Μονοσιόπη. Μαρκαρισμένος και αυτή τη φορά. Ο Γιάννης και ο Αλεξιάδης ετοιμάζονται να περάσουν στο παρκέ για πρώτη φορά και επιστροφή αντίστοιχα. Γνούσης, Χρυσόπουλος έχει κολλήσει πάνω του, Μπεργίδης ένας ακόμα και φωνάζει ο Μαστροφιάννης από τον πάγκο. Για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος ο Καρκαλέτσης. 36-20. Χρυσόπουλος. Καρκαλέτσης, πάρε ένα σκρίνα από τον Τροκάνα. Λάχος, σκέφτεται από τον πάγκο, έχει μείνει κάποια ώρα. Ο Γκάνας, σουτ για τρεις, είναι έξω τελικά, άρχισε να πάει πάνω του ο Καρκαλέτσης. Το πλήρωσε, 39-20. Γεργίου. Γεργίδης. Καρκαλέτσης, σουτ για τρεις, είναι άστοχος, το έχει πάρει προσωπικά. Πήγε ο Γκάνας για το επιθετικό ρημάδι, αλλά δεν το κατάφερε. Ο Γκάνας. Σταφίδης. Στάει τις επιλογές του, ζήτησε ο Βλάχος, είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση, το βγει την μπάλα στο καλάθι. Φυσικά καλύψεις δεν πήγε πάνω του. Πάρτε θέση. Έγκαιρα 41-20 λοιπόν. Θυμίζει το 43-20 το οποίο, με το οποίο είχαν τελειώσει το πρώτο μήχρονο του πρώτου παιχνιδιού οι All Stars. Ο Βασιώπης. Να ράνει το πλότερ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Πράγματι η δεύτερη αλλαγή, διπλή αλλαγή. Βλάχος και Τροκάνας θα περάσουν στον πάγκο. Ο Τριγιάννης και ο Αλεξιάδης θα περάσουν στις θέσεις τους αντίστοιχα, έχω την εντύπωση. Εύστοχος και στη βολή. Ο Αξιόπης. Χριστόπουλος. Τουλάς. Τουλάς. Μέχρι μέσα πάγει το ανάποδο, λέει, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Θα το... Καρκαλέτσι. Το γύρισμα του σώματος, λέει, χαρακτηριστικά ο ρεφ. Πολύ δυσκολία στον Καρένα, έστοχος στην πρώτη πολέμα του Λάσου. Δεύτερη, 43-23.
εκτελέσεις στην επαναφορά. Ο Μοσιώπης στη γωνία Καρχαλέτσης. Ωραία στην game. Δεν πήρε το τρίποντο, ήταν μαρκαρισμένος. Πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει βήματα. Και οι δύο ρεύς. Στον Παπασιώπη, καλή άμυνα φωνάξει κάποιος από τον πάγκο των All Stars. Είναι δίκιο. Χριστόπουλος. Στραφίδης. Στοπιτσιάδης. Καλή το Καρχαλέτσι, ζήτησε ο Μαστρολιάνης, δεν πήρε την πρώτη φάση. Στραφίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει και ένα screen από τον Στοπιτσιάδη. Και για το φουδουκείο, ο Μαστρολιάνης από τον Στραφίδη σε δεύτερη φάση, είπα να περάσει εκτός. Εννιά δευτερόλεπτα λοιπόν για την επίθεση των All Stars. Μέτρα εσύ το 5. Στο 5 λίγη επίθεση είχαν μπει 14 δευτερόλεπτα. Αλεξιάδης, κάτι είπαμε προηγουμένως για την συχνότητα αυτού του λάθος, έπρεπε σε καίει αυτός του υπεραβαστικό κλιμάτων. Θεό, θα συμπάσω στον Καρχαλέτσι που θα συγκρατήσει. Θα θεό, ζήτησε την πύρο όταν θα γυρίσει. Ο Ζωμάρης είναι άνθρωπος, κόμπηκε. Και ο Παπασιώπης αλλά με φάουλ. Από τον Αλεξιάδη για δύο βολές. Όσο ο Παπασιώπης στην πρώτη 43-24. Την πρώτη έχει κάτω τους 20. Άστο 24 είμαστε Λιάννης στο rebound. Αλεξιάδης Λιάννης και Αλεξιάδης, δύο παίκτες έτοιμοι να αποστάρουν. Χριστόπουλος Ζούλας. Ζούλας έχει πιάσει τα σημαντικά προσόντα να αποστάρει, αλλά δεν το επιλέγει συχνά. Βγήκε η άμυνα για τους Celtics παρόλα αυτά. Το Γεωργίου πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Απορρόφησε την δύναμη που έσκεφτηκε από τον προσωπικό του δίπολο. Ο Βλάχος έσπασε με ένα καλή time-out. 43-26, η διαφορά έχει πέσει. Έχουν ένα μικρό σερί, 4-0-4 μάλλον η προς τον Celtics. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Arena για το επόμενο 1-25 απομένει για τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Πρώτη κατοχή είναι για τους All Stars που είχαν πάρει το time-out. Έχουν κάνει μόλις ένα foul σε 8,5 σχεδόν, κάτι παραπάνω μάλλον, αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Τώρα θα κάνουμε το δεύτερο της οι Celtics. Είναι το Βοροσιώπη Παραφίδης, τον οποίο έγινε το φάουλ, θα μηθενά επαναφέρει. Χριστόπουλος περάσει ο Μπέτσικ στον αγωνιστικό χώρο. Το Κάνας και Μπλάχος κάθονται στον πάγκο. Ο Γιάννης έχει εδώ τον πάγκο και παραμένει. Παραφίδης λάθος πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Ματούλας. Χωρίς φάουλ είναι το Κάνας. 43-26, για να δούμε. Ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, καθώς ενδέχεται να συμβεί κάτι αντίστοιχο του πρώτου παιχνιδιού. Είναι ικανή η Houston Celtics για κάτι τέτοιο στο δεύτερο ημίχρονο ή ακόμα και νωρίτερα, το έχουν αποδείξει περίτρανα στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη ακριβώς 12 ημέρες πριν. Ο Γιάννης Τροφίδης. Παρουσιώπης πάνω του, ωραία πάσα. Εξουδετερώθηκαν δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα μπέξης, θα πείσει βάλει το καλάθι. Αντιλώς χαίρονται οι παίκτες των All Stars που τους μάρκει αυτή τη στιγμή. 45-26, η φορά εκνέει στους 19, 27 δευτερόλεπτα για συμπλήρωση του πρώτου μισού. Αξιόπης. Έχει την πάσα, Τέο. Για δύο από μακριά είναι άσχημο το Βαλασίδης. Μπούμ φόραξε κάτι χαρακτηριστικά, νομίζω τον Περκίνης από τον πάγκο. Πρωτούλας πήγε μόνος του. Το φάουλ είναι χαμηλά όμως, δεν θα μετρούσε το καλάθι και να έμπαινε. Θα δώσουμε άλλο ένα φωνάζιο από τον πάγκο. Το αναφέρομαι στο φάουλ προφανώς για να δούμε αν θα το κάνουν. Στην τελευταία 13,4 οι Celtics. Σπουστάρει το Γεωργίου Παντούλας. Καλό πάθος Γιάννης Αραφίδης, έχει βρεθεί ελεύθερος. Έκανε μια προσποίηση, ξαναβρέθηκε ελεύθερος, είναι εύστοχος. Και έτσι και τον Παπασιώπη Καρχαλέτσι, 2 δευτερόλεπτα από το κέντρο, Καρχαλέτσι 3.
έμενε σύμφωνα με τον Ρέφη, ο οποίος ήταν δίπλα στη φάση, κοιτώντας και το χρονόμετρο. Τελικό σκορ λοιπόν 47-26 στο συν 21 οι All Stars. Συν 23 ήταν με 43-20 προγραμμάτων στο πρώτο παιχνίδι. Ποιο δείξει στο γυμναστήριο του ΠΑΟ. Για να δούμε αν ήχο στο Celtics έχουμε. They have what it takes, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, για να ολοκληρώσουν μια θριαμβευτική ανατροπή όπως έκαναν και στο πρώτο παιχνίδι, την οποία δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν. Πολύ ποτέ 3 πόντους. Στρέφουμε σε πολύ λίγο παιχνίδι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μισού. Πρέπει να σταματήσω να το λέω αυτό, ακούγεται λίγο. Πλεονασμός. Anyways, Καρχαλέτσης πήγε να κλέψει την μπάλα, η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Celtics. Είχε πολύ δυναμικά η πρώτη άμυνα, πήγε πάνω στον Αλεξιάδη και κατάφερε να κερδίσει την κατοχή ο Καρχαλέτσης. 47-26 λοιπόν, στο μείον 21 η Celtics. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο. Μίχρονο υπάρχει deflection από τον Αλεξιάδη, πήρε μερικό στέμμα του πίσω. Δεν πάει, είναι και πάλι για τους πράσινους. Καλέσεις, πίστη μπάλα στο καλάθι, απέναντι σε δύο παίκτες, στον μάλλοντας από την επαναφορά, είναι εύστοχος. Τραφίδης. Καλή άμυνα προσωπικό στον τύπλο, θα πάρει ένα σκρίνο από τον Τροκάνα. Ποτούλας, στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Στάριος πήγε βοήθεια ο Καρχαλέτσης. Έχει φάουλ. Όχι τη βοήθεια που ήρθε στο μουσικό αντίπαλο του ψηλού των All Stars. Παραπτά. Τραφίδης. Αλεξιάδης, βήματα και πάλι για μια ακόμα φορά. Πολύ ψηλό ποσοστό στα τρίποντα. Οι All Stars έχουν 7 στα 15 μέχρι στιγμής. Ο Σιώβης έκανε κίνηση στον Βεργίλη, ο οποίος κινήθηκε αλλά δεν πήρε. Πάντως θα πάρει ο Βεργίλης. Αν ξέρετε πάλι τον Βεργίλη, θα πρέπει να μεγάλη καμπίνη. Αν ξέρετε σε λαθασμένα χρόνια για το αμυντικό rebound. Ο Αλεξιάδης, ο Βεργίλης πήρε το εξαιρετικό, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει ο Δίστον Βίσκη, αν δεν κάνω λάθος. Θα συμπλήσουμε να είναι όλα καλά. Όχι, διορθώνω, δεν έχει τεθεί φάουλ. Δεν είναι ακόμα και κατοχή για τους τεχνικά γηπεδούχους, τους Αναφίδης. Στον επιτηρή. Επιτηρής, Μοντούλας. Και βοήθεια, Καρχαλέτσης για μία ακόμα φορά και έκλειψε. Έχει ψυχθεί σαν το γήπεδο, θα πει την μπάλα στο καλάθι, είναι εύστοχος. Τον επιτηρούσε ο Μπέτσιος, τον κυνήγησε, αλλά δεν. Θα πρέπει να τον αποτρέψει από τον σκοράκι δύο ακόμα πόντους. Καρφίδης. Πάρει να σκέφτει τον Τροκάνα. Παραμένει ο προσωπικός αντίπονο τώρα ο Ρασίδης. Είναι άστοχος από τη καλή άμυνα. Αυτή πάσα πάει μέχρι μέσα. Πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια αυτό ο Μαγκοσιόπλη. Θα αρκεστεί σε... Ευχαριστώ σε δύο βολές. Επόμενη παρτίδα σε All Stars. Μια τεχνική ποινή, σύμφωνα με το ρεφ. Τώρα έχει δοθεί φάουλ στον Μπέσιο. Δύο βολές. Εστόχος στην πρώτη στόχος. 47-31. Εδώ στη δεύτερη, 47-32, στους 15. Έτσι, πρώτη φορά. Τραφίδης, Μεσσιός. Ξύγει στον επιτηρή. Θα την ασκρίνω από τον Αλεξιάδη για τον δεύτερο παίκτη που είχε πάνω του. Και τρίτος ο Βεργίδης, πια τρεις. Στον Τροκάνα. Ο τρίτος παίκτης μπήκε στον περίπεδο. Καρχαλέτσης πήγε να κάνει μια προσπίσεις και δημιουργήσει πάση του Παπισιόμι. Θα αποστάρει τελικά τον Αλεξιάδη, δεν έχει τη βοήθεια πάνω στην πρώτη φάση. Τώρα θα έρθει, πήγε να κλέψει την μπάλα και τα κατάφερε. Ο Τροκάνας, 3-1-2, θα κλέψει λάθος στο λάθος του Γεωργίου. Γεωργίδης,
έχεις 3-1-2-2 τώρα από την άλλη πλευρά. Ένα ακόμα λάθος, μια ακόμα λάθος πάσα κλέψιμο από τον Μπέτσιο. Deflection από τον Αγγίδη, δεν κατάφερε να κλέψει όμως και φάουλ. Φίλετε στον Μπουσιόπη. Ετοιμάζεται άλλα. Δαμάρι θα περάσει μετά από πολύ ώρα στον ορίσκο χώρο. Στην Καλασίδη, ψηλώνει τώρα το σχήμα των Celtics. Θα περάσει πίσω μην μιλάς να δει ο Γιάννης χαρακτηριστικά από τον Μάγκο. Ο Ζωμάνης, στην πρώτη από αυτήν την μπάλα μετά την επιτροπή του στο παρκέ. Εγγύου. Ωραία λέει τρεπάντα στον Καρκαλέση. Για τρεις φορές σκόπιση μακαρισμένος από το Σαραβίδι, ναι, στόχος. 47-35. Και στους 12 πόντους διαφορά πάει πολλές φορές πάνω από τους 20. Σαραβίδης. Σαραβίδης κινείται μέσα στη ρακέτα ο Αλυσιάδης. Βγαίνει εκτός τώρα στην κορυφή. Ματούλας. Ματούλας έχει και βοήθεια πάνω, θα περάσει εκτός η μπάλα και είναι... Και είναι για τους Celtics. Δεύτερη φορά που χάνει ο Ματούλας την μπάλα. Και μαζί με αυτή χάνει και την κατοχή. Ο Τζοβάνης. Τζοβάνης, Γεωργίου. Για τρεις το σκέφτηκε το πλήρωμα μαζί όπως είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Βίλα. Τραβίδης. Κρυφτίδης άλλαξε τον Κατράνα. Υπέροχη πάσα, υπέροχη συνεργασία μεταξύ των Κάτα και Κατράνα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο πρώτος. Πόγια πάσα μέσα στη ρακέτα. Γκίδης, θέλει να προστάρει γι' αυτό σε ένα δεξί που είναι άνθρωπος. Μου τζαμάζει τον επιθετικό λοιπόν, γιατί είχε πολύ ψηλά. Τώρα δεν θα περάσει εκτός, θα το δείξει κατάφερε να κλέψει. Ξυφτεί στο ανοιχτό γήπεδο ο Ματούλας. Στην κίνηση ο Μπέτσιος. Ψηλός έδωσε σε ψηλό και ήρθαν δύο ακόμα πόντι για τους All Stars. Βαλέσι πήγε να βγάλει μια πάση στο Μουτζαμάνι. Βάλα κλάπη και μέσα στην ρακέτα Ματούλας. Σαραφίδης. Σαραφίδης. Κατράνας, πήγε από την Κατράνα. Προηγουμένως συνεργάστηκε να ψηφίσει για τους οποία τρεις Ματούλας. Μετά από πολλή ώρα θα εκτελέσει ένα τρίπο την άσχοδο της φορά. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ του Καρχαλέτσι κατά την διεκδίκηση του rebound στον Μπέτσιο. Στους 16 διαφορά λοιπόν, 5-45 επί το τέλος της τρίτης περίοδου, συν κατοχή για Ολτσάρτ. Σταροφίδης. Πάρει ένα σκριν από τον Πετράνας για τρεις εκτελέσει πίσω από αυτό και είναι εύκοχος. 54-35 διαφορά. Ανεβαίνει και πάλι, είχε πέσει στους 12 λίγο πριν, είναι και πάλι στους 19. Θα καλέσεις. Για τρεις. Αρκαρισμένο από την κορυφή είναι άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα και μένει το σκόρι πάνω από το σκέφτος. Τώρα θα γυρίσει. Βήματα πάλι. Συγκρατά. Πάντως πλάτη στον το κάνω. Φιλός του Celtics. Τραβίδης. Θα πάρει ένα σκρίν από τον Κατράνα. Ματούλας. Ένας εκεί σκρίν φωνάζει ο Μαστριάνης από τον Πάγκο. Για τρεις. Για τρεις είναι άστοχος ο Τροκάνας. Εκθετικό rebound, ένα ακόμα. Έτσι ο Κατράνα. Τέτοιος. Τέτοιος, θα χάσει την μπάλα τελικά. Την μπάλα κόλλησε τον Αμασιόμι, που θα κερδίσει το φάουλ. Από το Σαραβίδι είχαν να δώσουν και έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Για την τρίτη περίοδο οι All Stars. Αντιλαμβανόμενος την αμυντική ανισορροπία η οποία θα κρατούσε σε περίπτωση που δεν έκανε το φάουλ ο Σαραφίδης. Μουσιώβης. Για τρεις Γεωργίου είναι έστοχος. 34-38. 54-38 διαφορά. Τώρα κοιτάω τόσο πολύ τη διαφορά με κάνει να μπερδεύω μερικές φορές απόψε. Anyway, έτσι ως. Προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Θα πάρει ένα screen από εδώ. Μέχρι και τον Τζαμάνι. Ματούλας έχει βρεθεί ελεύθερος μετά από συγκυρία. Στο για τρεις είναι άστοχος, θα βγει στο rebound. Έχει τη ιδιαίτερη ικανότητα να μένει ελεύθερος ο Ματούλας.
να βρίσκει τον εαυτό του ελεύθερο, ας το πούμε. Καμάνης. Μουσιώβης. Για τρεις Βεργίδης θέλει να... Σουτάρει να βομβαρδίσει, είναι άστοχο. Λάθος πάσα από τον... Αν καλέσει την μπάλα θα περάσει έξω. Θα επαναφέρει για να δούμε. Λάχος και Χρυσοβίδης στο Χρυστόπουλος. Θα του δώσει εδώ από το δεύτερο πέρα απόψε. Περνάνε στο παρκέ, βρέθηκε και το κάνας στον πάγκο. Θαρφίδης, που έχει πολλά λεπτά και αυτός, μιλώντας μεγάλο έργο και στην άμυνα και στην δημιουργία. Κυρίως Βλάχος, θα δώσει ένα σκρίνο από την άλλη, τελικά δεν θα βγει το πικ εν ρολ. Είχε την θέληση να το κάνει αυτός, θα βγει την εντύπωση. Ζόπουλος, Θαρφίδης, στα 7 δευτερόλεπτα έχει βγει ελεύθερος, για 3 άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ζαμάνι. Το τρίτο φάουλ του Σαραφίδη, 3-2 η άμυνα ζώνη τώρα τον Ολτσάκ. Ωραία πάσα, ανάποδο λέει, απειλή εύστοχος ο Καρκαλέτης λαμβάνοντας πέρα από τον Γεωργίου, 54-40. 3-30 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, για να δούμε. Σαραφίδης, παίρνει τα σιλή και πάλι από τον Βλάχο, δεν το εκμεταλλευτεί σε πρώτος φόλος, για 3. Είναι πάρα πολύ ξέρετε τον κόψη Βεργίτης, αλλά δεν κατάφερε να κόψει ο Χρυστόπουλο. Συγχρονισμένο χειροκρότημα από τους All Stars. Δεν είναι για ιστορικευμένους ότι συμβαίνει μερικές φορές αυτό. Τη συγχρονίζεται η καρδιά του, πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Καρκαλέτσι. Έτσι όπως και στην πόλη ο Καρκαλέτσης. Χρυσόπουλος. Μέχρι τον Πετράνα. Σαραφίδης. Σαραφίδης έχει έρθει και βοήθεια πάνω του για να βάλει μια πάσα στον Ματούλα. Αυτός δεν κατάφερε τους κερδίσεις, Βεργίδης έκλεψε. Ο Ζωμάνης έχει περιθεί στο μερικό ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την πάρα του καλάθι, ο Βλάχος τον επικοινούσε. Στους 12 πόντους και πάλι διαφορά 57-45. Χτυπούν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χτύπησαν αρκετές φορές στο πρώτο δεκάλεπτο. Κυρίως με τον Ματούλα οι All Stars, οι Celtics. Χρυσόπουλος παίρνει από τον Τράνα σου για 3 Σαραφίδης άστοχος. Δύο παίκτες για τον Βλάχος, Βλάχος και Τράνα σου δεν κατάφεραν. Αποσιώβης. Με jump shoot, με λίγη σημεία άστοχος. Κόρη πάνω του τον Καρκαλέτσι και φαουλ. Κρυφή στον Κατράνα. Δεύτερο φαουλ λίγο τελάχιστον σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κατράνα στους Σαραφίδες περνάνε εκτός. Μπέτσι ψηλός. Ας πούμε την πρώτη που λέει ο Καρκαλέτσης. Ας πούμε την πρώτη που λέει ο Καρκαλέτσης. Πέτσι στο rebound. Στήριγμα. Τέσσερα τα παιδικά. Πάμε πολύ και στο Καρκαλέτσι, Βέτσιος. Βέτσιος πήγε δυναμικά ο Γεωργίου στη φάση. Ο Ματούλας κατάφερε να συγκροτήσει, η μπάλα μπήκε και βγήκε στο σούτ που πήρε. Πήρε και από εκεί στο σούτ από τον Ματούλας. Και φάουλ. Έχει συγκροτήσει στο Βασιλιάνι. Αλλαγή. Ο Γιάννης περνάει, έχει πάλι εκτός μετά από μόλις μερικά δευτερόλεπτα, Αλεξιάδης στη θέση του. Έχουμε στην πρώτη μόνη κατά χειρονικότητας από τον πάγκο του Μουζαμάνης, 57-46. Και στη δεύτερη φορά αγγίζει τους 10 πόντους του ψυχολογικού όριου, έχει πάει πολλές φορές πάνω από τους 20. Για να δούμε αν η ιστορία θα επαναληφθεί.
Μετά από 12 μέρες στη σειρά. Να δουλάς. Τέτοιος. Στα 11 δευτερόλεπτα δεν θα πάρει συγκεκριμένη σε πρώτη φάση. Ούτε στη δεύτερη. Πάει μέχρι μέσα. Τρεις παίκτες στον κύριο Σαλονισιάδης. Έξτρα πάση στο Ματούλο, ο οποίος ήταν και στος ελεύθερος. 3-3 στην άσοχο στα 4 δευτερόλεπτα. Μάχη για το επιθετικό rebound. Μία ακόμα θα βγάλει τελικό εκεί τον Πέτσιο σε δεύτερο χρόνο. Ο Γιάννης. Ντούλας έχει δύο παίκτες πάνω του. Στην πλάτη του δηλαδή. Έχει γυρίσει. Ένα τζάμπ του είναι άσοχο του βλάχος. Έχει πάσα στον Βεργίδη, καλεκαλέσεις. Στους για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος να μπαίνει στο Μπέσιο. Ξόπουλος στο rebound. 1-16 για την 6 κάτι είπε ο Σαραβίτης για αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έπιασε το ραντάρ μου. Μπορεί να είναι λαθασμένο. Μπέσιος, στον Κουστόπουλο. Πάρει ένα σκρίνα από τον Αλεξιάδη. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίλυσης. Θα συνεχιστεί τελικά το παιχνίδι. Πάει μέχρι μέσα. Έχει στόχος ο Μπέσιος. Απέναντι σε δύο παίκτες. Χρόνος 59-47 λοιπόν. Αυτό ακούστηκε. Έχει μπει 14 αντί για 24, συμβαίνουν αυτά. Κάνει την τέλειος. Νομισιόπης. Καλέτσις, τριγωνάκι σου για 3. Ο Κίδης είναι άστοχος μετά από διπλή αναπήρηση. Ομυρική μάχη για το επιθετικό rebound. Ο Καλέτσις είναι άστοχος, θα κάνει και το foul. Στον Αλεξιάδη και ζητάει αλλαγή. Ο Αλεξιάδης έχει στηρίξει το πόδι, αν δεν κάνουμε λάθος. Θα συνεχίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα περάσει στη θέση του, έχει χαμηλώσει τώρα το σκύλο του Βαλτσάτ. Δεν μπορεί να περπατήσει. Ποιος είναι αυτός το Αλεξιάδης θα περάσει τελικά για να εκτελέσει τις βολές που είχε κερδίσει. Αλεξιάδης θα περάσει τελικά στο Βεργίδη, χαμηλώνει το σχήμα των Celtics, ενώ ψηλώνει το σχήμα των Gold Stars. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Αλεξιάδης. Άστοχος στη δεύτερη. Τώρα θα πραγματοποιηθεί την αλλαγή. Αλεξιάδης θα περάσει στον πάγκο. Σαραφίδης στη θέση του. Αλεξιάδης θα περάσει στον πάγκο. Μπτζαμάρι στη θέση του. Προωθεί με αρκετά φάουλ ο Καλέτσης. 39-47 λοιπόν. Στις 12 από όλους διαφορά. Γεωργίου. Ξαναπάρει από την Λούση. Ο Βασίλης. Ο Ζαμάνης. Στον Άγκαλο Σίδης έχει παιδί ελεύθερος για 3 με ταμπλό. Είναι άστοχος. Ο Σιμπιάνης στο rebound. Θα αφήνει σε ψηφική παιχνή πάσα, αλλά ο Μπορτούλος δεν είχε ξεχυθεί επαρκώς στο αγγλικό γήπεδο. Τα δευτερόλεπτα όλα για τους All Stars. Συμπλήρωση τριών περιόδων. Σίδης για 3, Σαραφίδης. Μια άστοχος θα παίρνει στον Παπασίλη. Φυσικό rebound. Τελείωνε ο χρόνος και της επίκησης και του Δεκαλέπτου. Τελικός πόρτ λοιπόν μετά από τρεις αγωνιστικές περίοδου. 59-47, κάτι έχω πάθει σήμερα με τα νούμερα. Δεν είναι μεγάλο στα μαθηματικά στο σχολείο, δεν είναι μυστικό αυτό. Στους 12 πόντους λοιπόν οι All Stars, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Celtics. Έχουμε να υπερκαλύψουν, να υπενθυμίσουμε μια διαφορά συνολικά 15 πόντων, 12 που έχουμε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, συν 3 από το πρώτο παιχνίδι, 63-60 στο χρυσό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Τρέχουμε σε πολύ λίγο πριν την παρέμβαση. Επιστροφή λοιπόν στο Σόντρικα Ρίνα για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική περίοδο στο παιχνίδι. Οι Όλτ Στάρ έκαναν λίγο παραπάνω από τον πάγκο μέσα στα επιτρεπτά όρια. Προφανώ οι για 3 πρώτοι και οι Σέλτιξ. Αν το δούμε, δεν υπάρχει κρυφτικό ρεπάνω που θα γνωρίζει πίσω και θα ανατροφοδοτεί. Τι θα κερδίσει το κρυφτικό του τύπολο. Θα υπάρχει παράβαση. Δεν θα μετρήσει, Ζόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Ζήτησε αδιαθετικό, αλλά είναι απλό τελικά. Φάουλ που κέρδισε.
φορά καλά. Έτσι, υπάρχει η αλλαγή, η απόφαση είναι πράγματι αντιαθλητικό τελικά. Φαλ που έκανε ο... Μια με το νούμερο 7. Μισό Γεωργίου. Πάστε στο μαθήρα στην πρώτη. Είπες. Είπες. Στη δεύτερη 60-47. Στόπλος, στρέμμα φορά. Γραφίτης. Να πάρει βάση σκύνη. Από το Στόπλο δεν το εκμεταλλεύτηκε. Έκανε προσποίηση με τρίποντο. Ο Τούλας. Πάλι Σαραφίδης ένα τζάμπ σοτ την ώρα που τελείω. Ο χρόνος επίσης θα ήταν πάντα δεύτερη άνθρωπος. Μέχρισε στο επιθετικό λιμπάουντ και κόψιμο εντυπωσιακό από τον Καρκαλέτσι. Καθαρά. Δεν είναι αυτό. Γιάννης. Είναι υπερβολικά καλή άμυνα ο Καρκαλέτσις, δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα όμως. Προφήτης. Ήρθαμε και μέσα, θα μετρούσαν, έμπαινε. Δύο ακόμα βολές. Οι Celtics είναι αυτοί που κάνουν περισσότερο φάουλ τώρα στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Γιάννης στην επαναφορά. Μαντούλας. Ένα jump shoot, ένα ακόμα catch and shoot είναι εύστοχος. Για δύο πόντους, 62-47. 57-47 έχουν εντύπωση στο 62-47. Αν δεν κάνω λάθος, τρέχουν ένα μικρό σερί. 5-0 οι All Stars. Ωραία πάσα στον Μουτζαμάνι, ο οποίος κέρδισε το προσωπικό αντίπαλο, ο οποίος πήρε πολύ ψηλά μαζί με αυτόν. 62-49. Το μάλλον δώσεις επίσης, ωραία πάσα. Ξόμπλος. Καρφίδης. Ο Ραφίδης θα πάρει ένα screen από τον Μαστρογιάννη, θα το εκμεταλλευτεί τελικά. Θέλω να μας πει το pick and roll, τώρα έχουν κλείσει δύο αντίπαλοι. Φάουλ. Στο Ματούλα. Από τον Γεωργίου γίνεται το τέταρτο. Μπάλα πάλι πήγε στο μπάνερ, είναι της μοίρας το γραφτό μου φαίνεται. 0-3 λοιπόν τα παιδικά φάουλ σε μόλις 1 και 18 στην τέταρτη περίοδο. Τραφίδης, Σόβουλος. Τραφίδης. Τώρα δεν θα πάρει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3. Μαρκαρισμένο από τον σωπικό του δίπαλο. Αυτό είναι άσχημο στο Τραφίδης. Γεωργίου. Μέσα χορευτικός τον Έλληνα άνθρωπος από Μεσιόπης στον Γιάννη στο rebound. Σαρφίδης. Πέσιος. Πέσιος. Σαρφίδης. Στα 8 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί, έχει σταματήσει την τρίπλα. Σαντούλας. Κορυφή. Για να δούμε σούτ για 3. Πήγε με τον Βλέμ, με τον Μέρος, είναι άνθρωπος. Μαντούλας, Ζόμπλος. Πήγε μετά το εξωτικό rebound, πάση μια μικρή βόλτα του Ζόμπλου και υπάρχει υπάρχουν δύο τεχνικές ποινές που έχουν δει για αυτό το μάτσο. Σε Σαραφίδη και Χριστόπουλο αντίστοιχα. Σαραφίδη και Γεωργίου αντίστοιχα, διορθώνω. Μία και μία. Και ο Γεωργίου αποβάλλεται καθώς το είχε 4 φάουλ στην τεχνική ποινή. Αντράει σαν φάουλ. Αντώνη, το 7 αποβλήθηκε έτσι. Ναι, ναι. Έλα. Ότι είναι το πρώτο παίκτης που αποβάλλεται με 6 παίκτες στη διάθεση του πλέον Celtics. Ραφίδης. Ετσιός. Πάρει σαν Ραφίδης, θα πάρει το τρίποντο στο πρώτο χρόνο. Πρέπει να παίξει στα πόδια τον Σιόπι, μέχρι μέσα είναι άτομο που το μάθει στο rebound. Βεργίδης. Ο Σαρβίτης έχει επίσης 4 φόρτ και παίζει. Ο Μουσιόμπης παραμένει στο παρκέ. Ένα jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει μάγκη το επιθετικό ρυμό του Μουσιόμπη. Τούλας.
για τρεις απέναντι στο υψωμένο χέρι του Μεργίδη. Είναι άσταθος. Μάχη το rebound. Θα βγάλει τελικό ανοιχτή τον Γαλέτσι. 13 υπότιτλοι της διαφοράς λοιπόν. 7 και 12 στη λήξη. Θα μας χάμπεις. Καστή πάσα ωραία. Συγκρατήσει και έχει μόνο συγκρατήσει. Θα πάρει και τον φάουλ από τον Μπέτσιο Καλασίδης. Ήταν σε ψηλότερο παίκτη. 1-4 τα φάουλ πλέον 2-4. Άσο θα την πρώτη βολή ο Καλασίδης. Εδώ στο 4-1 στις 2 τον guard των Celtics. 62-50. Χριστόπουλος. Ματούλας. Καρφίδης, ζήτησε και πήρε καταράδος που έχει περάσει στον χώρο, το κάνω διορθώνω, υπάρχουν βήματα για την προσπάθεια αυτού. Δημοσκόπησης για την αναφορά. Κασίδης. Δημοσκόπης. Δίκοψε, αλλά δεν πήρε ο Κασίδης. Καλέσεις. Για τρεις από τους ελεύθερους συνάζουμε τον Παπαδοσκόπης. Υπάρχει μετά την πόλη πάνω και κόψιμο στον Κουτζαμάνι. Αυτόν Τροκάνα θα αφήσει την μπάλα του καλά. Την έφτωχο τον Ματούλας. Κέρδισε τον Παπαδοσκόπης, ο οποίος τον κυνήγησε, αλλά δεν κατάφερε να τον αποτρέψει. Θα τον σκοράρει δύο ακόμα πόντους. Γύρις, ένα δεξί κούμπλιο του δικαιώσου παρήντη στο δημιουργικό rebound. Πέτσιος είναι σε καλύτερη θέση και μαζεύει. Ματούλας. Καρφίδης. Πέτσιος. Μέσα. Στάθηκε στον αέρα. Μια στιγμή θα κερδίσει δύο βολές όμως από το φάουλ που έχει κρατήσει τον Τζαμάνι. Έχουν συμπληρώσει στα 5.51 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου τα ομαδικά του φάουλ Celtics. Και ο καθένας στον πάγκο του Γεωργίου. Έχοντα 4 φάουλ συν τεχνική ποινή. Έχει αποβληθεί. Τρεις Καρκαλέτσι είναι εύστοχος, 65-53. Καρπίδης, Χριστόπουλος. Ματούλας. Καρπίδης δεν πήρε για τρεις. Εύστοχος ο Πέντε του Βεργίνη και πάλι ο Ματούλας. 68-53. Σκοτώνει απόψε ο Ματούλας από τη γραμμή του μέχρι στιγμή 75. Ορίστε. Ο Τζομάνης στην weak side, ο Μεργίδης θέλει να απαντήσει. Η γωνία είναι άστοχος, μέσα στο rebound. Χριστόπουλος. Ματούλας και πάλι ελεύθερος και πάλι για τρεις. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, μέσα στο επιθετικό rebound, βρίσκεται πάνω στο καλάθι, άστοχος. Διεκδίκησε την μπάλα ο Μεργίδης. Με τον Παπασιώπη στην αρχή και μετά... Χριστόπουλος έκανε ένα φάουλ κατά τη διεκδίκηση της μπάλας με τον Παπασιώπη. 3-5 λοιπόν το φάουλ, έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι... Ο Τσάρτς του διατρίσης έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος Καρκαλέτσης. 68-56. Σαρφίδης. Θέλει με χέρι στον Μπέτσιο. Προσθήκε και συμμετρή. Κάνε μια προσπίση για πάση στο Ματούλα. Στάθηκε στον αέρα. Απέναντι στον Τζαμάνι. Σκουμπάτησα για λίγο γιατί προσπάθησα να επεξεργαστώ λίγο την φάση. Πολύ δύσκολο καλάθι. Πώς πάει μέχρι μέσα να δώσω σε δύο παίκτες. Μια άνθρωπος ο Βασίλης. Ο Ματούλας έχει βγει για μία ακόμα φορά στο ανοιχτό γήπεδο. Και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
Δεν έχω πρόχειρη στατιστική μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι έχει βάλει πολύ πολύ γερές βάσεις ο Ματούντας για απόψε για να αποσπάσει τον τίτλο του Best on 3 MVP. Προσιώπης. Ζωμάνης για 3 είναι άσχημος ο Καρκαλέτσης, το οποίο δεν έχει πάρει προσωπικά. Μαστρογιάννης και Βλάχος που μάζεται να περάσουν στο παρκέ. Προθήτης. Και μια βγάλει μια περίπτωση, μια μακρινή μάλλον πάσα στον Τροκάνα. Είναι άστοχος, παρασέρνεται, θα συγκρατήσει ο Καρκαλέτσης και μια βγάλει μια πάσα. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως ο Παλαισιώτης. Και Τροκάνας. Είναι ανοιχτός μετά από προτροπή του πρώτου. Μισόπουλος. Θα είναι ένα σκέφτο να σπουδάνει. Σόπουλος. Ελεύθερος κάνει μια τρίπλα, προχωράει λίγο ακόμα για να συγκουρευτεί ενδεχόμενος παραπάνω. Θα είναι στο Καλασίδη, είναι άστοχος. Καλασίδης. Ζωμάνι στέκεται απέναντι σε δύο παίκτες με αριστερό. Γεννή στο φαλόδο μας σπουδάνει. Έχουν εντύπωση το σηκώσει του χέρι του. Και σε αυτό νομίζω ότι έγινε. Συγκρίθηκε η Πολ πράγματι. 72-56. Άστοχο του πρώτου βολέου Κουτσαμάνης. Όχι, δεν λέω, σου λέω, 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 παίρνει ένα σκρίνο από τον Μαστρογιάννη, δεν το εκμεταλλεύτηκε και του έδωσε την επιλογή ο ψηλός πάντως. Πέτσιος. Παίρνει ένα σκρίνο από τον Βλάχο, Χριστόπουλος για 3. Σε 5 δευτερόλεπτα άστοχος, δεν τραβάνει στο rebound. 3 λεπτά έχει συμπλήρωση της τέταρτης και της τέταρτης αγωνιστικής περίοδου. Σε μόνο του παγκοσμίου που ωραία πάντως στον Μιζαμάνη. Από τον Καλασίδη, υπέροχη συνεργασία, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, όχι είναι άστοχος ο Μπεργίδης, Χριστόπουλος. Είναι από πάνω ξέρεις από τον πάντο των Φοντσάρς. Τέσιος. Πάει μέχρι μέσα, Βλάχος. Τώρα με την ίδια καλή άμυνα από τον Πασιόπης, του έκρυψε τελικά την μπάλα στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση να πετάξει την μπάλα πάνω στο Σαλαφίδη και το έκανε. Πολύ έξυπνα, εξασφαλίζει την κατοχή. Και βρεθεί απέναντί του. Ο Σαλαφίδης είχε 4 φάουλ, δεν νομίζω να το έκανε. Πέμπτο. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει πλέον. Δεν θα λέξεις. Γύρισε η καστή πάσα, υπέροχη συνεργασία, είναι άσχημο τον άγχο λέει από τον Καλέτσι, ζήτησε. Φάουλ έχει. Υπάρχει σφύριμα. Το κάνας θα περάσει στον Πέτσιο. Ναι, πράγμα, τι γίνεται από την Τζάμπολ. Χριστόπουλος. Σαρφίδης, ζήτησε και πήρε ο Τροκάνας. Ένα jump shot είναι εύστοχος. 74-57, αλλαγή λέει κάποιος τον πάγκο των Οξάρης καλλιτολογώντας. Χαμόγελα στον πάγκο των τεχνικά γηπεδούχων. Επισήμως crunch time στη Sonic Arena. Βρισκόμαστε 1.51 αγωνιστικά λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Καλέσεις. Ένα jump shot, αυτός κάλυψε πολύ χώρο και εν αέρια και δαπέδια. Βοήθησε επιθυντικό rebound, Καλασίδης. Ο Μεργίδης δεν πήρε, πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν βγήκε το high-low μεταξύ αυτού και του Καργαλέτσι. Χριστόπουλος. Ζήσε ο Τροκάνας. Δεν θα καταφέρει να σκριτήσει. Παπασιώπης αποκριτογράφησε την φάση, κατάφερε να σκριτήσει την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή. Τροκάνας. Μπάλα σε αυτό την επέστρεψε ο Celtics. Φάουλ που έχει κρατήσει τον Καλέτσι. Αντώνη, το 25 από εκεί πόσο έχει. Α, 5 φάουλ. Έχω στην πρώτη βολή ο Τροκάνας. Το 5ο φάουλ και τον Καλέτσι. Μαζί με τον Γεωργίου έχουν αποβληθεί. Θα λένε μεταξύ τους λίγο και δεξιά από τον πάγκο. 76-57 λοιπόν μετά την βολή. Η δεύτερη βολή.
Βασίλης. Για τρεις Βεργίδης είναι έστοχος, 76-60. Γιατί πήγε να βγει η ψυχή μου στο τελευταίο στην τελευταία στιγμή, 60, οκ. Λοιπόν, Χριστόπουλος. Η γυρίζει πολύ αποφασιστικά, είναι άστοχος όπως ο Κανάς. Το βάλεις. Τελευταίο λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Μέσα ωραία πάσα στον Καλασίτη, δεν θα βγει της γυρίζει στην δεύτερη φάση όσο βάζει στην Photoshop. Με τον Micro Deflection, στο 3. Έστοχος και πάλι ο Βεργίδης. Πάρει προσωπικά λίγο πριν το τέλος. 76-63 με δύο back-to-back τρίποντα από τον Σιλότο Celtics. 76-57 γίνεται 76-63. Χριστόπουλος. Σπουλιάνης ζητάει. Θέλει να κάνω σούτ, κάτι τέτοιο είπες αυτό. Δεν ξέρω, πάντως αυτό κάνει. Στο 3 με τα μπλο, έστοχος. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Σιόπης. Βεργίδης και πάλι στο 3. Και πάλι έστοχος! 9 σέρι πόντι σε ελάχιστες φάσεις από τον Βεργίδη. 79-66. Αυτός το βάλε στο Αρχαίο Χριστόπουλος. 79-66 λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται, κάποιοι δεν γίνονται με την γραμματεία. Σε μένα όχι, επειδή είμαι πιο πάνω, δεν πειράζει. Θυμάμαι σε 50 χρόνια όταν είμαι μόνος μου στο κρεβάτι μου. Anyways, τελικό σκορ. 66, περνάνε στους 16 θριαμβευτική νίκη για τους All Stars. Κατάφεραν να ρίξουν το καναβάτσο τους Houston Celtics. Χτυπώντας με τα τρίποντα και με τους εχνιδιασμούς, κυρίως στο πρώτο μισό στο κομμάτι των εχνιδιασμών, αλλά και στο δεύτερο. Ήταν να υπάρχει όθηση που χρειάζονταν για να κυριαρχήσουν από την αρχή. Η διαφορά πήγε πολλές φορές πάνω από τους 20, έπεσε πολλές φορές κάτω από τους 20. Ακόμα και στους 10 σε κάποια φάση. Αλλά η ομαδικότητα και τα πολλά τρίποντα, 11 στα 33 τρίποντα για 79 πόντους των τεχνικά γεπεντούχων τους έδωσαν την νίκη και την πρόκριση κάπου εδώ πέρα στην ολοκληρώνωση. Με μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό, οξυπτικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια όλα αυτά τα ξεσία, αλλά πολύ πολύ σημαντικά. Γεια σας.